στα εύλογα ερωτήματα που έχουν προκληθεί και σε όσα αναρωτώνται κάτοικοι αλλά και τοπική αρχή του Δοξάτου, απαντά η υπεύθυνη αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου, Κίκη Παπαζότου. Καταρχάς να σας πω ότι δεν κατεδαφίστηκε από την υπηρεσία μας. Κατεδαφίστηκε από τον ενοικιαστή που είχαμε τη δεδομένη στιγμή μέσα στο ανεψυκτήριο. Και αυτό γιατί και αυτό έγινε μετά την παράδοση, ουσιαστικά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης, και ο μετά από ένα πρωτόκολλο που του στείλαμε για αποζημίωση ευθέρετης χρήσης, ήρθε και ο Θελός, υπέγραψε το πρωτόκολλο παράδοσης και επειδή προφανώς τώρα αυτό το κτίσμα το είχε κάνει ο ίδιος, προχώρησε στην κατεδάφιση που περιγράφεται. Αυτό που λέτε φυσικά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Πάρα πολύ πισταμένα δουλέψαμε ώστε να βρούμε ποια είναι η βέλτιστη λύση. Έχουμε και την προχωρήσαμε στην τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων που υπήρχαν μέσα στο οικόπεδο και έτσι μπορούμε και μάλιστα σήμερα νομίζω ότι θα σταλεί και η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για τον ετευχών για τη δημοπράτηση του αναψυκτηρίου. Προσπαθήσαμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Είναι απαίτηση όλων των Δοξατινών να γίνει άμεσα το κτίριο, γιατί είναι ένας χώρος αναψυχής για όλους στην περιοχή. Θα σας πω ότι όλα τα καλοκαίρια και εμείς περάσαμε εκεί πολύ ευχάριστα. Είναι στο κεντρικότερο σημείο του χωριού. Το χωριό δεν έχει πλατεία, οπότε είναι γνωστά όλα αυτά. Είναι ένας χώρος συγκέντρωσης. Με αυτό το άγχος και επειδή τα δημόσια έργα γενικότερα αργούν, ξέρετε η διαδικασία στους Δήμους πόσο χρονοβόρες είναι, προχωρήσαμε στην επιλογή της λύσης. Ο ανάδοχος, αυτός ο ενοικιαστής που θα προκύψει από τη δημοπρασία, να αναλάβει να αποκαταστήσει και το χώρο, να τον διαμορφώσει έτσι όπως θέλει, βάζοντας κάποια στάνταρ, κάποια κριτήρια που θέλουμε εμείς. Και πάντα την επίβλεψη του Δήμου και της τεχνικής υπηρεσίας. Να σας πω ότι λόγω και του COVID, επειδή ανοίγουν σιγά σιγά και τα μαγαζιά, γιατί έρονται και τα μέτρα, είναι ένα τέλειο θέμα αυτό. Γιατί ποιος θα πάει στα μαγαζιά εκεί, είτε είναι χώροι εστίασης, είτε είναι σούπερ μάρκετ ή άλλα μαγαζιά να ψωνίσει, ή θα αποφεύγει κυρίως, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ. Είναι σίγουρα ένα κέριο θέμα, αλλά είναι ένα θέμα που χρονίζει, είναι ένα πρόβλημα πολλών ετών. Το γνώριζαν όλοι και οι προηγούμενες διοικήσεις και οι κάτοικοι και οι Δοξατινοί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που μπήκε αυτή τη στιγμή μία σειρά, θα λυθεί το πρόβλημα και επιτέλους θα έχουμε ένα χώρο αποκατεστημένο και λειτουργικό, χωρίς προβλήματα, με δυνατότητες να επενδύσουμε και να κάνουμε και άλλες επεμβάσεις μέσα στο χώρο, γιατί πάντα όταν υπάρχει μία. Ξέρετε, είναι ένα ενιαίο οικόπεδο και όταν υπάρχει μια αυθαίρετη κατασκευή, δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις δραστηριότητες, τις επεμβάσεις που θέλεις να κάνεις. Δεν νομίζω ότι σήμερα πρέπει να λέμε ότι γίνεται κάτι στραβά, γίνεται κάτι λάθος. Όταν δουλεύουμε μπορεί να κάνουμε και κάποια λάθη. Το θέμα είναι ότι το πιάσαμε από την αρχή, το δουλέψαμε, το δουλεύουμε καθημερινά, χωρίς, μάλλον λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι για το Δοξάτο, αλλά και όχι μόνο για το Δοξάτο, σας εξηγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους δημότες. Εγώ κατάγομαι από το διπλανό χωριό, αλλά τα καλοκαίρια μου τα έχω περάσει εκεί, σε αυτό το χώρο, πολλά καλοκαίρια. Είναι πολύ σημαντικό και το αναγνωρίζουμε να γίνει το αναψυκτήριο άμεσα, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί και από τον κόσμο, από τους δημότες που είναι ανήσυχοι, ότι όλα θέλουν κάποιο χρόνο και το θέμα είναι να ξεκινήσουν και να υπάρχει επιτέλους, αν θέλετε, σε ολόκληρο το Δήμο, μία σειρά, να είναι όλα νόμιμα, να είναι όλα όπως πρέπει, για να μπορέσουμε να έχουμε και μία δεύτερη, μία καλύτερη ευκαιρία να επενδύσουμε σε κάτι παραπάνω για το χώρο και γενικότερα για όλους τους χώρους. Δηλαδή αυτό που έλεγα από την αρχή όταν ανέλαβα ιδιαίτερα το κομμάτι της περιουσίας είναι ότι όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία να υπάρχει ένας φάκελος για κάθε χώρο που ανήκει σε εμάς, ο οποίος να έχει ξεκαθαρισμένα τα πάντα, ιδιοκτησιακά και
οτιδήποτε αφορά την ομότητά τους.